Είναι η πρώτη φορά που κάποιος αποφασίζει να μου στείλει μια collector edition για να την κάνω unboxing. Λένε σε ποιον να το στείλουμε, υπάρχουν τόσο καλοί unboxers εκεί, να το στείλουμε στο Γιάννη. Τον πιο ενθουσιώδη τύπο, ας πούμε, στο ίντερνετ. Λογικά, έχοντας παρακολουθήσει το κανάλι, δεν πρέπει να ήταν αυτή η σκέψη τους. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σήμερα εδώ για να κάνω unboxing την collector edition του Hitman 2. Τι συνέβη, παιδιά? Είχε σουρουπώσει, ήταν Πέμπτη. Και ξαφνικά ακούω το κουδούνι, λέω ποιος είναι τέτοια ώρα. Ανοίγω την πόρτα, δεν βλέπω τίποτα. Και τότε προς τα κάτω βλέπω μία βαλίτσα. Άλλο λέω, το αγαπημένο μου είναι να μου αφήνουν βαλίτσες έξω από το σπίτι, οπότε δεν δίστασα, πήγα και την πήρα κατευθείαν. Δεν βαριέσαι, λέω, είναι μια βαλίτσα. Τι κακό μπορεί να συμβεί? Δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα, μου ήρθε σε ένα κανονικό κουτί. Αφού λοιπόν ανοίξει αυτό το χάρτινο στερεοτυπικό κουτί, είχε μέσα όντως μία βαλίτσα. Το γύρω-γύρω μπορείς να το αφαιρέσεις και ξέρεις τι, να σου πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται. Και μετά ουσιαστικά η βαλίτσα γίνεται πιο κομψή. Από τη μία έχει το σήμα του Hitman. Από την άλλη έχει αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που υποθέτω μπορείς να την κάνεις κάτι σαν φάση, σαν κουτί. Κάτι τέτοιο. Πλέον ουσιαστικά είναι από αυτές τις βαλίτσες που είναι τέλειες για φάρσα. Μπορεί να πάρεις αυτή τη βαλίτσα, να πας σε ένα μετρό, σε ένα ηλεκτρικό, να την αφήσεις κάπου κάτω και μετά να φύγεις. Ειδικά αυτό εδώ πέρα το σηματάκι είναι έτοιμο για να τρομοκρατήσει οποιοδήποτε άνθρωπο πάνω, ξέρω εγώ, από τα 55 που δεν ασχολείται με games. Το βλέπεις και λες, είναι ξεκάθαρο, αυτό έχει βόμβα μέσα, θα σκάσουμε όλοι. Βέβαια, προς το παρόν η βαλίτσα έχει πράγματα μέσα, οπότε δεν θα το κάνω. Είναι κανονικό briefcase, ανήκει με το κλασικό τέλος πάντων μηχανισμό. Πάω να δω τι πραγματάκια έχει μέσα. Αρχικά έχει διάφορους κωδικούς τέλος πάντων από πράγματα που τα βάζεις και έχει διαφορετικά κουστούμια μέσα, έχει και κωδικό για το παιχνίδι. Πέρα από αυτό όμως, έχει μια πάπια η οποία κάνει και ήχο. Είναι λίγο αντικλαϊμάκτικο ήχος, αλλά να υπάρχει μια πάπια. Η πάπια από πίσω έχει και το barcode τέλος πάντων από το Hitman. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το άλλο είναι το steelbook του παιχνιδιού. Το οποίο ουσιαστικά έχει το Hitman από πίσω και μέσα είναι άδειο. Είμαστε αυτές τις εποχές, παιδιά. Ξέρεις τι, σου πετάει ένα κωδικό στο Steam και σου λένε έλα, είμαστε εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καν drive στο PC για να μπορώ να βάλω DVD, CD, Blu-ray ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά σε πιάνει αυτό, ρε παιδί μου, ήταν άλλη φάση. Έπαιρνε στο CD σου, το βάζες, περίμενε να κάνει install. Αν ήταν μεγάλο και το παιχνίδι και ήταν η εποχή του CD, έπρεπε να αλλάξει 7 CD. Δεν μπορούσε να τα αφήσει εκεί. Καθώς ένα 10 λεπτά, κοίταζε την εγκατάσταση, ξέρω εγώ. Σου λέγε τώρα βάλει το CD 2. Καθώς ένα άλλα 10 λεπτά, νευρίαζε. Εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι, δεν ήταν και καλύτερα, ας πούμε, αυτές οι αναμνήσεις. Αλλά από την άλλη, τώρα κάθεσαι και βάζεις τον κωδικό και περιμένεις. Τέλος πάντων, έχει αυτό το steelbook μέσα. Τώρα αυτό να το τραβήξω ή θα γίνει καμία βλακεία? Όχι, εντάξει, όλα καλά. Έχει αυτό εδώ πέρα το μπρελόκ, που ουσιαστικά είναι μια σφαίρα. Και λέει Hitman 2 και από τις δύο πλευρές. Και έχει και κλειδιά. Τα οποία κλειδιά παίζει να δουλεύουν σε αυτό εδώ το πράγμα. Δεν είμαι σίγουρος. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Και το τελευταίο πράγμα που έχει μέσα ουσιαστικά είναι το νόμισμα, ας πούμε, του Hitman. Το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Και είναι και αρκετά καλή στη βαρύ, ας πούμε, κατασκευή. Αν παίζει αυτό το πράγμα σε κεφάλι, σου αφήνει κουσούρι. Δεν παίζει. Λοιπόν, ήρθε να δοκιμάσω τα κλειδιά. Λοιπόν, τα κλειδιά όντως δουλεύουν. Τώρα το έχω κλειδώσει και δεν ανοίγει. Τώρα το ξεκλείδωσα. Και ανοίγει κανονικά. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για την Collector Edition του Hitman για το PC. Είχε μερικά πραγματάκια μέσα που ήταν συμπαθητικά. Νομίζω το καλύτερο πράγμα είναι η παρουσίαση που ουσιαστικά είναι η βαλίτσα. Οπότε ξέρεις, μπορείς να την έχεις, ας πούμε, κάπου και να λες: ουφ, να. Μία βαλίτσα. Επίσης, μπορείς να βάλεις μέσα πράγματα αξίας. Αυτή η βαλίτσα κλειδώνει. Βέβαια, δεν είναι ότι δοκίμασα, ας πούμε, να σπάσω, ξέρω εγώ, το τέτοιο. Αλλά γενικά έβαζες δύναμη και δεν άνοιγε. Εντάξει. Μη βάλετε εδώ μέσα τα χρυσαφικά σας αν πάρετε την Collector Edition. Αυτά για αυτό το βίντεο. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο.